Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα μάθημα στιχουργικής. Το πρώτο μετά από κυριολεκτικά πολύ καιρό, σχεδόν 17 μήνες. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κανάλι ασχολήθηκε με διάφορες ασόβαρες σειρές για αρκετό καιρό με αποτέλεσμα να παραμελήσει κάπως τη μελέτη. Όμως, όπως το παλιό κρασί, το καλό πράγμα αργεί να γίνει και θα διαπιστώσετε τώρα ότι άξιζε τον κόπο η αναμονή. Καθώς και ότι είναι καλύτερα να βγάζουμε μαθήματα όταν υπάρχει η έμπνευση και κάποιος λόγος για να γίνουν, όχι απλώς για να προλάβουμε κάποια προθεσμία που κανείς δεν μας επέβαλε στο κάτω-κάτω. Ελπίζω να κάνατε κι άλλα πράγματα ενώ περιμένατε το νέο μάθημα, ε! Αστειεύομαι. Ας πάμε στο σημερινό τραγούδι. Η χρονιά είναι το 1999. Η Δέσποινα Βανδύ κυκλοφορεί τον δίσκο Προφητείες σε στίχους και μουσική του Φίβου και φυσικά προκαλεί πάταγο. Για μένα προσωπικά ο δίσκος αυτός έχει μια ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς ήταν σχεδόν το μοναδικό άκουσμα στα στρατόπεδα όπου υπηρετούσαν τη στρατιωτική μου θητεία. Εκείνη την περίοδο και είχα σχεδόν μάθει όλα τα τραγούδια απ' έξω, καθώς συνόδευαν εμένα και τους συναδέλφους μου στις διάφορες υπηρεσίες και τις υπόλοιπες αξέχαστες καθημερινές μας περιπέτειες. Όμως δεν θέλω να επεκταθώ, καθώς μας ξέρετε τώρα εμάς τους άντρες, όταν αρχίσουμε να μιλάμε για το στρατό, δεν ξέρουμε πότε να σταματήσουμε. Ας προχωρήσουμε στην ανάλυση του σημερινού τραγουδιού που επέλεξα προσεκτικά για εσάς και η ανάλυση δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Και πώς να είναι άλλωστε όταν έχεις να ψάξεις ανάμεσα σε τόσες πλατινένιες επιτυχίες. Το τραγούδι είναι το Ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε αμέσως με τους πρώτους στίχους. Θέλω να σου σκάσω ένα φιλί, γιατί σ' έχω ερωτευτεί πολύ. Να σου σκάσω, όχι να σου δώσω. Όχι απλώς να σου στείλω. Να σου σκάσω, να ακουστεί, να το ευχαριστηθώ. Η επιλογή των λέξεων είναι σημαντική και ο Φίβος για άλλη μια φορά ως παραγωγικότατος και έμπειρος δημιουργός παραδίδει μαθήματα. Αυτή είναι η μοίρα του δημιουργού. Εκεί όπου ο υπόλοιπος κόσμος διασκεδάζει, εμείς μελετάμε, αναλύουμε, ανακαλύπτουμε. Χάνουμε κάτι, όμως κερδίζουμε και τόσα, μα τόσα πολλά. Σ' έχω ερωτευτεί πολύ. Το πολύ είναι μια λέξη στόκος που, αν δεν γνωρίζετε τι είναι η λέξη στόκι, καλό θα είναι να κάνετε μια επανάληψη με μια παρακολούθηση του πρώτου μαθήματος. Με λίγα λόγια, πρόκειται για μια λέξη που δεν χρειάζεται ιδιαίτερα, όμως γεμίζει το μέτρο και ενίοτε βοηθάει και στην ομοιοκαταληξία. Θα μπορούσε να πει γιατί σε έχω τόσο ερωτευτεί, όμως προτίμησε να πει γιατί σε έχω ερωτευτεί πολύ, γιατί το πολύ ταιριάζει καλύτερα με το φιλί. Και αν αυτό είναι καλό για τον Φίβο, τότε είναι και για μένα. Μα έξω όταν βγαίνουμε ποτέ. Δεν τολμώ να πω τι σκέφτομαι. Α. Εδώ η επιλογή των λέξεων μοιάζει κάπως ασυνήθιστη και το ρίσκο που πήρε ο στιχουργός δεν είναι μικρό. Επέλεξε να κάνει ομοιοκαταληξία με λέξεις που δεν τονίζονται στην ίδια συλλαβή, δηλαδή έχουμε ένα ατέριαστο τέριασμα λίγουσας με προπαραλίγουσα. Κάτι που μπορεί να ακουστεί πάρα πολύ περίεργο αν η μουσική δεν βοηθήσει και γι' αυτό η πρακτική αυτή δεν προτείνεται αν δεν βάζετε εσείς τη μουσική στους στίχους σας. Κάτι που ο Φίβος κάνει προφανώς όπως όλοι ξέρουμε και γι' αυτό βγήκε πετυχημένο. Στο νόημα τώρα, βλέπουμε ότι η πρωταγωνίστρια είναι ερωτευμένη και θέλει να φιλήσει το αγόρι της. Όμως όταν βγαίνει μαζί του δεν μπορεί να εκφραστεί. Γιατί? Τι μπορεί να σκέφτεται? Και γιατί δεν μπορεί να το πει? Αυτά είναι ερωτήματα που αν τα δημιουργείτε στο ακροατήριό σας, καλό είναι να τα απαντάτε κιόλας. Θα απαντήσει στα ερωτήματα ο Φίβος? Ας δούμε παρακάτω. Πες μου τι είναι αυτό που ζητάς, δεν κάνει. Πες μου τι έχεις μέσα στο μυαλό. Α, δεν πρέπει. Πες το μου σε παρακαλώ. Εντάξει. Άκου λοιπόν τι σκέφτομαι όταν κοντά σου καίγομαι. Εδώ έχουμε τη γέφυρα, το bridge που λέμε και στα αγγλικά. Η χοροδία στο ρόλο του αγοριού της αφηγήτριας προσπαθεί να την πείσει να ανοιχτεί και να πει αυτό που έχει μέσα στο μυαλό της. Και τελικά την πείθει. Μοιάζει να μην δυσκολεύεται πολύ. Όμως εδώ έχουμε μία άλλη τακτική, μία άλλη πρακτική που ακολουθεί ο Φίβος και μπορούμε να την ονομάσουμε μιουζικαλοποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Για λίγη ώρα, για ένα μικρό κομμάτι, το τραγούδι μετατρέπεται σε ένα νούμερο από κάποιο musical και οι διάλογοι μετατρέπονται σε στίχους. Όπως ξέρετε, στα musical τα τραγούδια βοηθούν την ιστορία να προχωρήσει σημαντικά και προσδίδουν επιπλέον συνέστημα, το βοηθούν να αναδειχθεί, κρατώντας παράλληλα τη διάρκεια υποέλεγχο, καθώς χάρη στη μουσική μπορούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να εκφράσουν αυτό που θα χρειαζόταν τον τετραπλάσιο χρόνο για να εκφραστεί μέσα από τον απλό διάλογο.
Γι' αυτό, παρότι φαίνεται σαν να πείθεται πολύ εύκολα η ερμηνεύτρια να φανερώσει τα μυστικά της, και μάλιστα χωρίς ίχνος επιχειρήματος ή απόπειρα του αμόρε της να την καθησυχάσει και να τη σιγουρέψει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και ότι μπορεί να τον εμπιστευτεί. Το μόνο που μοιάζει να λέει είναι Έλα, πες, σε παρακαλώ, πες. Όμως αυτοί οι απλοϊκοί στίχοι συμβολίζουν τον αγώνα του νεαρού άντρα να κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγαπημένης του. Κάτι που και εκείνη θέλει διακαώς, όμως διστάζει επειδή δεν κάνει, δεν πρέπει. Και επειδή το τραγούδι δεν θα μπορούσε να διαρκέσει 35 λεπτά έτσι ώστε να ακούσουμε όλη την γκάμα και όλες τις λεπτομέρειες του διαλόγου και των επιχειρημάτων που ο νεαρός άντρας ξεδιπλώνει προκειμένου να αποσπάσει τις πολύτιμες απαντήσεις, αυτό το τετράστιχο καταδεικνύει περιληπτικά την πρόοδο του διαλόγου, δίνοντάς μας μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες. Και έρχεται η ώρα του ρεφρέν, που λογικά θα μας δώσει πολλές απαντήσεις και θα μας οδηγήσει σε συμπεράσματα ικανοποιώντας την περιέργειά μας. Σ' ένα φτηνό ξενοδοχείο να τρυπώσουμε και ως το πρωί να ξεφαντώσουμε. Σ' ένα φτηνό ξενοδοχείο να τρυπώσουμε και ως το πρωί να ξεφαντώσουμε. Να κάνουμε αγκαλιές και φιλιά και άλλα κόλπα ερωτικά. Να λοιπόν τι σκέφτεται. Ένα ρεφρέν με τόνους εφηβικής αθωότητας και ενήλικης ενοχικότητας και όχι μόνο. Όμως γιατί το λέω αυτό? Θα σας εξηγήσω αμέσως. Η ερμηνεύτρια θέλει να πάει με το αγόρι της σε ένα ξενοδοχείο έτσι ώστε να έχουν το δικό τους χώρο για τον εαυτό τους. Διότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιο από τα σπίτια τους, ίσως επειδή οι γονείς της και η σύζυγός του βρίσκονται εκεί. Ή οι γονείς του και ο σύζυγός της. Ή οποιοσδήποτε άλλος απαγορευτικός συνδυασμός που επιβάλλει την έβρεση άλλων λύσεων. Και το ξενοδοχείο πρέπει να είναι φτηνό για ευνόητους λόγους. Όμως το ξεφάντωμα που εννοεί προφανώς δεν περιλαμβάνει κάποια ηχεία Bluetooth, σαν αυτά που χρησιμοποιεί η νεολαία σήμερα για να μοιράζεται τη μουσική της με τον κόσμο, όπως έκαναν την προηγούμενη δεκαετία με όλα εκείνα τα μεγάλα κασετόφωνα που βλέπουμε στις ταινίες. Ως κάποιος που εργάζεται σε ξενοδοχείο και αναγκάστηκε να χτυπήσει πολλές φορές πολλές πόρτες τη νύχτα της πρωτοχρονιάς, μπορώ να σας σιγουρέψω ότι το ξεφάντωμα σε ένα ξενοδοχείο δεν είναι κάτι που ο πολλής κόσμος υποδέχεται με ενθουσιασμό. Όμως στη συνέχεια ξεκαθαρίζει τις προθέσεις της και διευκρινίζει ότι αναφέρεται σε αγκαλιές και φιλιά και άλλα τέτοια ερωτικά κόλπα. Δηλαδή η νεαρή κοπέλα είναι τόσο αθώα που θεωρεί τις αγκαλιές και τα φιλιά ερωτικά κόλπα για τα οποία δεν μπορείς να μιλήσεις ούτε καν στο αγόρι που αγαπάς. Σε κάποιον που έχεις ερωτευτεί πολύ και ίσως να μην έχει ιδέα για τις δραστηριότητες που μπορεί να συμβούν πίσω από κλειστές πόρτες ανάμεσα σε δύο συνενούντες ενήλικες. Όμως δεν θέλω να περάσω σε λεπτομέρειες, καθώς σε αντίθεση με το 8ο μάθημα, το σημερινό είναι για ακροατήρια όλων των ηλικιών. Θέλω τόσα πράγματα να πω που αφορούν μονάχα εμάς τους δυο. Μα όταν με κοιτάζεις ντρέπομαι και σε θέση δύσκολη έρχομαι. Λοιπόν, αυτό εδώ το τετράστιχο το ξέχασα κιόλας. Το έχω μπροστά μου. Το διαβάζω, αλλά το ξεχνάω αμέσως. Γιατί? Επειδή δεν λέει τίποτα καινούριο. Λέει τα ίδια πράγματα με το πρώτο τετράστιχο, αλλά με διαφορετικά λόγια. Και αυτό είναι άλλο ένα επίτευγμα ενός εξαιρετικού δημιουργού. Είπε ήδη αυτά που ήθελε να πει στους στίχους που πέρασαν. Δεν είχε τίποτα να προσθέσει. Οπότε το δεύτερο κουπλέ έπρεπε να υπηρετήσει το τραγούδι μονάχα ως ένα χαλί. Ως εισαγωγή και ως ευκαιρία να ξανακούσουμε τη γέφυρα και το ρεφρέν. Αν ήταν κάποια λόγια που έλεγαν κάτι διαφορετικό, ο δημιουργός θα ρίσκαρε να μας μπερδέψει και να μας βγάλει από την κανονική πορεία του τραγουδιού. Όμως, αν στο ταξίδι μας αυτό το ρεφρέν είναι μια πανέμορφη θέα της Καβάλας, όπως ερχόμαστε από την Εγνατία, από τη Θεσσαλονίκη, τότε αυτό το τετράστιχο είναι το κομμάτι του δρόμου από το 90ο ως το 112ο χιλιόμετρο. Τίποτα αξιομνημόνευτο, όμως δεν είναι εκεί για να μας εντυπωσιάσει, αλλά για να μας εξυπηρετήσει και για να μας βοηθήσει να φτάσουμε στον προορισμό μας. Και για να μιλήσουμε ανοιχτά και ξεκάθαρα, στα μαθήματα στιχουργικής μαθαίνουμε πώς θα κάνουμε σουξέ, επιτυχίες, τραγούδια που θα αρέσουν στον κόσμο. Από την πρώτη στιγμή, όχι μετά από 6-7 ακούσματα. Και θέλουμε να κάνουμε πολλά. Κακά τα ψέματα, αν θέλουμε να γίνουμε ένα μέρος της λεγόμενης μουσικής βιομηχανίας, θα πρέπει να είμαστε παραγωγικοί και δεν μπορούμε να επενδύουμε πολύ χρόνο σε ένα τραγούδι, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα. Οπότε, προκειμένου να δώσουμε στον κόσμο κάτι που δεν θα αρέσει, βάζουμε μέσα κάποια αδιάφορα μέρη για να αναδείξουμε τα δυνατά σημεία του κομματιού. Απλά πράγματα. Η στιχουργική δεν είναι τόσο περίπλοκη. Εμείς την περιπλέκουμε με τις αιμονές μας. Και τώρα το συμπέρασμα. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας, ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο επέλεξα αυτό το τραγούδι για το σημερινό μας μάθημα? Έχετε σκεφτεί?
Είμαι σίγουρος πως όχι. Είμαι σίγουρος ότι δεν το μαντέψατε. Αν ναι, σχολιάστε. Αλλά αν πάτε να με ξεγελάσετε, θα το καταλάβω. Να είστε ειλικρινείς λοιπόν. Που λέτε, για εμένα που ορίζω τον εαυτό μου ως ένα μόνιμο μαθητή της στιχουργικής, το σημαντικότερο μάθημα που έχουμε να πάρουμε από το σημερινό τραγούδι δεν είναι άλλο από τον τίτλο του. Ο τίτλος είναι «Ξενοδοχείο». Για ποιο λόγο? Το θέμα του τραγουδιού είναι η διστακτικότητα της πρωταγωνίστριας να εκφράσει την ερωτική της επιθυμία στο δεσμό της. Το ξενοδοχείο είναι απλώς ένα μέσο που αναφέρεται. Ας πούμε, ένα τραγούδι που μιλάει για κάποιον που θέλει να πάρει τους δρόμους επειδή έχει ανάγκη να δει νέα μέρη, να ξεφύγει από τη ρουτίνα, να ξαναβρει τον εαυτό του. Δεν θα μπορούσε ένα τέτοιο τραγούδι να πάρει τον τίτλο «Αυτοκίνητο». Εδώ όμως, τι μπορεί να οδηγήσει έναν τόσο έμπειρο στιχουργό στη λήψη μιας αμφισβητούμενης απόφασης, την οποία στοιχηματίζω ότι δεν σκεφτήκατε τελικά. Τη δεχτήκατε, όπως όλοι μας, ως κάτι δεδομένο. Γιατί λοιπόν ξενοδοχείο και όχι αυτά που σκέφτομαι ή ντρέπομαι να σου το πω κλπ? Ο λόγος είναι ο εξής και είναι απλός. Τραγούδια που εκφράζουν επιθυμία υπάρχουν πολλά. Πάρα πολλά. Βάζοντας ένα συνηθισμένο τίτλο στο τραγούδι, δεν θα το καταδίκαζε στην αφάνεια, όμως θα ανέβαζε σημαντικά τον ανταγωνισμό που θα είχε να αντιμετωπίσει. Ναι, ακόμα και κάτι τόσο απλό και φαινομενικά ασήμαντο όπως ο τίτλος, παίζει μεγάλο ρόλο. Τραγούδια για ξενοδοχεία πόσα υπάρχουν? Πόσα μπορείτε να σκεφτείτε τώρα έτσι στα γρήγορα? Ακριβώς! Ούτε κι εγώ! Οπότε, χρησιμοποιώντας απλώς μία λέξη που υπάρχει μέσα στο τραγούδι, ο Φίβος κατάφερε να το αναδείξει και να μας διδάξει ότι τα μέσα που διαθέτουμε για να καταφέρουμε να φτιάξουμε την επόμενη μεγάλη επιτυχία είναι περισσότερα από όσα μπορούμε να σκεφτούμε, αρκεί να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να προσέχουμε. Ποιες είναι οι δικές σας παρατηρήσεις στους στίχους που μόλις αναλύσαμε? Μήπως πήρε κάτι το μάτι σας που μου ξέφυγε? Σίγουρα κάτι θα υπάρχει. Πάντα θα υπάρχει. Αυτό είναι το θαύμα της τέχνης της στιχουργικής. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή και να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που βγαίνει ένα καινούριο βίντεο. Καθώς και να μοιραστείτε το βίντεο αυτό με τους φίλους σας που προσπαθούν εδώ και καιρό να κάνουν μια εμπορική επιτυχία, όμως λίγο η έλλειψη γνώσεων, λίγο ο ανταγωνισμός, το μόνο που καταφέρνουν είναι απλώς να περιοριστούν σε 2-3 χιλιάδες προβολές στο YouTube. Μέχρι την επόμενη φορά, σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Γεια σας!